Τι κάνεις, Κωνσταντίνος, τι κάνεις, Άκη, γεια σου. Γεια σας όλους. Δεν έχετε συνηθίσει να με βλέπετε σε live τόσο νωρίς. Με αυτιά έξω από το καπέλο. Εδώ, έτσι. Δεν έχετε συνηθίσει να με βλέπετε σε τέτοιο live. Συνήθως κάνω πιο αργά. Αλλά επειδή είμαι η συνταγή που πρέπει να ψήσετε ένα κεκάκι στο φούρνο για να κάνουμε brownies και θέλω να το απολαύσετε το βράδυ μαζί με την ταινία σας, την αισθησιακή που θα δείτε. Όχι αισθησιακή, να δείτε κάτι άλλο. Γιατί άμα είμαστε έγκλειστοι και βλέπουμε και τέτοιες ταινίες. Το κάψαμε. Οπότε, επειδή θέλω όλοι να ετοιμάσετε αυτή τη συνταγούλα που είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι πάρα πολύ θρεπτική, θα φτιάξουμε ένα brownie νηστίσιμο. Νηστίσιμο aka δεν έχει αυγά και δεν έχει γάλα. Γιατί την υπόλοιπη όλη γεύση και την υφή του brownie την έχει βάσει τη μοναδική συνταγή του Άκη Πετρετζική. Αυτή τη συνταγή που αγαπώ πάρα πολύ. Να σας πω ότι αυτά τα brownies εγώ τα κάνω όλο τον χρόνο. Δεν τα κάνω μόνο την νηστεία. Μου αρέσουν πάρα πολύ σε γεύση. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να κάνετε. Δεν χρειάζεται μίξερ. Δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται να είστε expert. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα bowl. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μέσα στο φούρνο και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι καράτε. Yeah. Ετοιμαστείτε να γίνετε ninja. Σωστή. Γιατί η συνταγή τα σπάει. Είναι καταπληκτική. Οπότε να χαιρετήσω, θα φτιάξουμε brownies. Τα brownies μας θα είναι νηστίσιμα, σαν βάση θα έχουν ή ταχύνη ή φυσικό βούτυρο, ό,τι έχετε σπίτι. Δεν θα βάλουμε καθόλου βούτυρο. Η συνταγή είναι πανευκολή και για την ακρίβεια η συνταγή δεν έχει καθόλου λιπαρά. Τα μόνα λιπαρά που θα πάρουμε είναι από το ταχύνη και από τη σοκολάτα που θα προσθέσουμε, το βούτυρο κακάο που έχουμε και το ταχύνι που έχει, αυτά τα φυσικά λιπαρά ή το φυσικό βούτυρο ότι έχετε σπίτι ή βούτυρο αμυγδάλου ή οτιδήποτε από ξηρό καρπό έχετε, μας κάνει, δουλεύει, θα το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, φτιάξτε τσουρέκια, βλέπω, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός γενικά. Φτιάξτε τα κουλούρια Θεσσαλονίκης, φτιάξτε γαριδομακαρονάδα, φτιάξτε τη φασολάδα, φτιάξτε τα κουλούρια τα πασχαλινά. Φτιάξετε οτιδήποτε συνταγές έχουμε φτιάξει τόσο καιρό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καιρός είναι να φτιάξουμε για ένα γλυκάκι σήμερα να χαρούμε, είναι βράδυ. Οπότε η συνταγή είναι πανεύκολη. Περιμένουμε να μαζευτούν λίγοι ακόμα για να πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι ζητώ έτσι μια χάρη σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να γράψει σε άλλες γλώσσες αυτά ακριβώς που κάναμε. Αν μπορεί να τα γράψει, γιατί μας βλέπουν και κόσμος από άλλες χώρες. Οπότε δεν καταλαβαίνετε τι κάνω. Τους ακούγεται σαν αράβικα. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Ακούγεται πάρα πολύ παράξενα η γλώσσα μας στον κόσμο από το εξωτερικό. Νομίζουν ότι είμαστε Middle East. Δεν έχουμε καμία σχέση με Ευρώπη. Εμείς λέμε σε όλους ακούγονται σαν Ιταλικά, σαν Ισπανικά, σαν Γαλλικά. Τα ελληνικά δεν ακούγονται ούτε σαν Γαλλικά, ούτε σαν Ιταλικά, ούτε σαν Ισπανικά. Τα ελληνικά ακούγονται σαν αράβικα. Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι λέτε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά παίζω στον Αλφα αυτή τη στιγμή. Τι κάνω, παίζω απέναντι στον εαυτό μου, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μισό λεπτό και λίγο να το δω αυτό, γιατί δεν το ξέρω σίγουρα. Αλήθεια. Όχι, έχουν βγει να μιλήσουν οι άνθρωποι. Είναι 6 και 4. Οπότε. Μισό λεπτάκι. Να δω. Στον Αλφα τι έχει. Λογικά μπορεί να έχει εμένα. Για εδώ. Ναι, έχει το Άκης Φουτούρ. Εγγύς. Εκπομπάρα. Δεν υπάρχει. 5 και 40 με... Με 7. Κλείεται μία ώρα και 20 λεπτά. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, σηκωνόμαστε. Πάμε να φτιάξουμε το brownies. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε σε ένα bowl. Έτσι όπως είναι. Θα βάλω την τυγαριά. 150 γραμμάρια ταχύνη ή φυσικό βούτυρο. Βάλετε ό,τι έχετε στο σπίτι, δεν με πειράζει. Είτε φυσικό βούτυρο ή ταχύνη μου κάνει, αρκεί να βάλετε κάποιο από τα δύο. Λοιπόν, 150. Οπότε.
Πόσο είναι αυτό, 75. 130. Εκατόν 40. Έλα βρε άτιμε. 150. Λοιπόν, μαζί στα 150 γραμμάρια φυσικοβούτυρη ταχύνη προσθέτουμε και τη σοκολάτα μας. Πολύ απλά. Και εγώ με πίσω, δεν πειράζει. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, σπάμε και τη σοκολάτα μας. Εδώ. Καταπληκτικά. Αρχίζουν και μαζεύονται κόσμος. Έχουμε φτάσει στους 10.000. Τόσο θέλαμε. Στα 10.000 ξεκινάμε, οπότε ναι. Φτιάχνουμε νηστίσιμα brownies, παιδιά. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Μόλις ένα bowl. Δεν χρειάζεται να είστε expert για να φτιάξετε αυτά τα brownies. Και νομίζω ότι τα υλικά όλα τα έχετε στο σπίτι. Λοιπόν, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 150 γραμμάρια φυσικό βούτυρο ή ταχύνη, ό,τι έχετε. Και. Θα το κλείσω αυτό. Και εγώ μου νομίζω. Για να δω. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, ταχύνη φυσικό βούτυρο, 150 γραμμάρια, 100 γραμμάρια σοκολάτα και έτσι όπως είναι, πάει πάνω και κατσαρόλα μας. Εδώ. Έχω κάνει ένα μπεν μαρί, νεράκι από κάτω με νερό που βράζει και ουσιαστικά θέλουμε να λιώσουμε την σοκολάτα μας εδώ, κοιτάξτε. Τώρα, το βάζω εδώ, αλλά να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε microwave και το βάλετε στο microwave σε 1-1,5 λεπτό η δουλειά μας θα έχει τελειώσει, οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα με το microwave. Άμα έχετε microwave, μας βολεύει. Άμα δεν έχετε, χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο. Απλά πριν από λίγες μέρες είχα κάνει μια συνταγή που είχα χρησιμοποιήσει microwave για να κάνω τη συνταγή μου. Και όλος ο κόσμος έλεγε, μα εμείς δεν έχουμε microwave. Και λέω, οκ, από εδώ και πέρα όσες φορές μπορώ να μην χρησιμοποιήσω microwave, δεν θα χρησιμοποιώ microwave. Αλλά μπορεί να κάνω στη συνέχεια την κανάλι σε microwave, οπότε είμαστε εντάξει. Λοιπόν, σοκολάτα φυσικό βούτυρο μαζί στο bowl και δεν θα μας πάρει παραπάνω από... Δεν ξέρω τι ακούγομαι από πίσω στην τηλεόραση, συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Μισό. Καλά και εκεί πέρα τώρα είναι στη συνταγή κάνω η αλήθεια είναι. Φτιάχνω κεφτεδάκια από φακές. Πολύ ωραία συνταγή αυτή. Λοιπόν, λιώνω εδώ πέρα τη σοκολάτα μου μαζί με το ταχύνι ή το φυσικό βούτυρο. Ελάτε λίγο να δείτε. Τέλεια. Μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε. Και παίρνουμε μία πάστα μορφής μπουένο. Ξέρω αν έχετε καταλάβει. Αν βάλετε φυσικό βούτυρο, η γεύση θα είναι πιο μπουένο. Αν βάλετε ταχύνι, η γεύση θα είναι λίγο πιο χαλβάς. Χαλβάς αυτός όχι ο σιμιγδαλένιος, ο άλλος ο χαλβάς που παίρνουμε. Είτε με σοκολάτα είτε με φιστίκια. Οπότε κοιτάξτε εδώ. Θέλω να σπάσω καλά εδώ το μείγμα μου να λιώσει. Και τι έχουμε πει πάντα μα πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν θέλουμε να λιώσουμε ένα μείγμα, τι κάνουμε. Προσέχουμε και τελειώνουμε το μείγμα 100% στον μπεν μαρί. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα σβήνω τη φωτιά μου εδώ. Δεν χρειάζεται να ζεσταίνεται άλλο. Και έχουν μείνει μερικά κομματάκια εδώ μέσα. Αυτά τα κομματάκια προκειμένου να τα λιώσω εδώ πέρα και να παραζεστάνω το μείγμα μου, τι θα κάνω. Θα τα λιώσω εδώ. Α, νομίζω εδώ πέρα είμαστε πιο καλά, παιδιά. Δεν καίγομαι. Τα φώτα δεν χτυπάνε από πίσω. Και είναι καταπληκτικά. Άρχοντας. Και φωτίζομαι καλά και όλα είναι σεξι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Παίρνω το περμαρί. Okay. Λοιπόν, και έχω την σοκολάτα μου μαζί με το φυστικό βούτυρο. Συνεχίζω να κατέβω εκτός φωτιάς. Γιατί άμα ανακατέψω 100% πάνω στη φωτιά θα ζεστάνω πάρα πολύ το μείγμα μου και αυτό που θα γίνει είναι στο τέλος να μην πάρω το αποτέλεσμα που θέλω. Μπορώ να περιμένω να κρυώσει ή μπορώ να είμαι έξυπνος και να μην το παραζεστάνω. Τι από τα δύο θα κάνουμε? Και τα δύο. Ούτως ή αλλιώς το μείγμα μας θέλουμε πραγματικά να είναι κρύο και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί θα ρίξουμε λίγο baking powder στο μείγμα μας. Οπότε, άμα το μείγμα μας είναι καυτό και στη συνέχεια ρίξω αλεύρι και baking powder μέσα, τι θα κάνει το baking powder? Θα αντιδράσει επειδή είναι καυτό το μείγμα και θα φουσκώσει το κέικ μας εκεί πέρα και δεν θα φουσκώσει μέσα στο φούρνο. Το πιάστε. Οπότε, τι κάνω? Λιώνω εδώ πέρα το ταχύνι μαζί με τη σοκολάτα μου. Έχει λιώσει, είναι τέλειο και προσθέτω μέσα όλα τα υγρά μου. Που είναι ο χυμός πορτοκάλι, το κονιάκ. Άμα δεν έχετε κονιάκ, βάζετε ό,τι άλλο αλκοόλ θέλετε. Και άμα δεν έχετε καθόλου αλκοόλ σπίτι, θα προσθέσετε άλλα 50 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Ξύσμα από δύο πορτοκάλια, εδώ. Τέλεια.
Ένα. Δύο. Και ανακατεύω. Φύγε εσύ. Φύγε εσύ. Εδώ. Καλά, η συνταγή είναι γελία, δεν υπάρχει. Να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση. Έχω λιώσει το ταχίνι ή το φυσικό βούτυρο, ό,τι έχετε από τα δύο μαζί με τη σοκολάτα. Έχω προσθέσει μέσα το πορτοκάλι μου και το κονιάκ. Σε περίπτωση που δεν έχετε κονιάκ, θα προσθέσετε ό,τι άλλο αλκοόλ έχετε. Και άμα δεν έχετε καθόλου αλκοόλ, θα βάλετε χυμό πορτοκάλι. Ανακατεύω. Και θα πάρω ένα ωραίο υγρό μείγμα. Που κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό το σημείο θα νομίζετε ότι κάτι λάθος έχετε κάνει, γιατί φαίνεται λίγο κομμένο. Άμα χτυπήσουμε με σήμα, δεν φαίνεται κομμένο. Αλλά επειδή θέλω να λερώσω και σύρμα, θα χρησιμοποιήσω τη μαρίζα μου για να τελειώσω τη συνταγή. Ουσιαστικά προσθέτω μέσα την κανέλα μου. Εδώ. Και πάω αυτό εδώ. Παίρνω ένα ξύλο κοπής. Και θέλω σε αυτό το σημείο να βάλετε το χέρι σας μέσα και να δείτε άμα το μείγμα είναι καυτό. Άμα το μείγμα είναι καυτό, θα περιμένετε 5 λεπτά και λίγο να κρυώσει. Γιατί όπως σας είπα, άμα θα ρίξει το baking powder μέσα θα αντιδράσει, οπότε δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, έχω τη σοκολάτα μου εδώ. Θα σπάσω άλλα 150 γραμμάρια κουβερτούρα για να ρίξω μέσα για να γίνει brownie. Οπότε, άμα είναι πολύ καυτό το μείγμα και βάλω τη σοκολάτα μου μέσα, τι θα γίνει, θα λιώσει και αυτή η σοκολάτα, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κάνετε. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, σπάω και αυτή τη σοκολάτα εδώ. Με ξεχάστηκα γιατί το φούτου. Άρχισε χτες, οπότε ξεχάστηκα ότι παίζω αυτή τη στιγμή στον Α και έκανα το live τώρα πιο νωρίς. Δεν πειράζει, δεν θα το κάνω να κάνω την ίδια ώρα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί να ανταγωνίζομαι τώρα αυτό, το καταλαβαίνετε έτσι. Λοιπόν, ανακατεύω το αλεύρι μαζί με το baking. Εδώ με ένα κουτάλι. Τέλεια. Ρίχνω μέσα στο μείγμα μου. Το αλεύρι μαζί με το baking, την κουβερτούρα μου, εδώ, δεν θα έρθει να πάω αυτά πίσω, και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ, τέλεια, ανακατεύω, και το μείγμα μου είναι έτοιμο για το φούρνο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει πιο εύκολη συνταγή. Αυτό είναι το brownie. Νηστίσιμο brownie σε χρόνο 0. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, γενικά τα υλικά μας είναι ελάχιστα. Δεν έχουμε βάλει καθόλου. Πού είναι η ζάχαρη, άχνη, νάτη. Ξέρεις να βάλω τη ζάχαρη εδώ. Για να δούμε, χυμό πορτοκάλι, brandy, ρόμι. Προσθέτουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη. Τη ζάχαρη άχνη δεν έβαλα, 150 γραμμάρια, θα τη βάλω τώρα. Και εγώ λέω τι ξέχασα, τι ξέχασα. Δεν πειράζει, τη ζάχαρη άχνη την ανακατεύουμε σε στερεά. Οπότε όταν έριξα τα αλεύρι έπρεπε να ρίξω και τη ζάχαρη άχνη. Οπότε ρίχνω και τη ζάχαρη άχνη μέσα. Εδώ. Τέλεια, 150. Βουάλα. Ανακατεύω. Ωχ! Και έτοιμο το μείγμα μου. Γενικά δεν θέλει να φοβάστε καθόλου το μείγμα, άμα δεν βάλετε σύρμα και να κατέβετε με μία μαρίς, το brownies θα βγει τέλειο, γιατί το μόνο κόλπο στο brownies είναι να μην παρανακατέψουμε το μείγμα μας. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ μείγμα, το βλέπετε. Είναι το απόλυτο μείγμα για brownies. Το αγαπώ. Δεν έχει αυγά. Είναι πανεύκολο. Και σε περίπτωση που θέλετε να το φάτε σαν σκέτο μπράουνι και απλά να ρίξετε σοκολάτα, δεν χρειάζεται να βάλετε λαδόπελα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξετε λίγο λαδάκι στο καψί. Αυτό το κάνω εγώ. Εντάξει. Εδώ. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Να πάει παντού. Εδώ. Και ουσιαστικά σε περίπτωση που θέλετε να το φάτε το brownie έτσι όπως είναι σκέτο και να μην κάνετε γκανάζ από πάνω, γιατί έχω την επιλογή να κάνουμε και γκανάζ στη συνταγή που έχω δώσει αναλυτικά, το αφήνετε έτσι όπως είναι, απλά ρίχνετε λίγο λαδάκι σε ένα αντικολλητικό ταψάκι. Το ψάκι μας είναι 20x30 και άμα έχετε στρόγγυλ θα πάρετε 28 εκατοστών. Λοιπόν, ρίχνω όλο το μείγμα μέσα εδώ. Τέλεια.
Και επίσης το φανταστικό. Καλά, αυτή τη συνταγή την αγαπάω. Ειλικρινά σας λέω, την κάνω χρόνια. Εδώ. Κοιτάξτε πόσο απλό που είναι. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να φάτε άφοβα, δεν έχει αυγά, δεν έχει τίποτα. Ό,τι έχει περισσέψει είναι πετανόστιμο. Οπότε μας αρέσει. Και το φανταστικό είναι ότι το μήμα μας χρειάζεται μόλις 20 λεπτά ψήσιμο στους 180. Εδώ. Ο φούρνος μου είναι προθερματισμένος στους 180. Βάζω μέσα. Ψηλά. Και ψήνεται για 20 λεπτάκια. Τώρα, μετά από 20 λεπτάκια, το μείγμα μας θα έχει γίνει κάπως έτσι. Εδώ, θα αφήσετε να κρυώσει καλά. Και το μείγμα για brownies είναι έτοιμο. Αυτό είναι. Είναι κανονικό brownies που μπορείτε να ρίξετε άπειρη σοκολάτα από πάνω και να το κάνετε όσο σοκολατίνιο θέλετε εσείς. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία γκανάζ, έχω να σας δώσω μια πολύ εύκολη νηστίσιμη συνταγή για γκανάς που άμα θέλετε την κάνουμε και αμέσως. Θέλετε, τέλεια, θα την κάνουμε. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη, εδώ προς το παρόν. Και η συνταγή για την γκανάς είναι άκρος, γελία και εύκολη. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα μπολάκι, εδώ. Ωλαλα. Έχω κάνει χαζομάρα. Γιατί χρειάζομαι το ίδιο μπολ που έκανα εκεί πέρα. Δεν πειράζει, θα πάρω ένα μεγάλο. Δεν σας πειράζει, έτσι δεν είναι. Ναι, σας πειράζει. Μπαρ, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα ρίξω ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέσα την κουβερτούρα μου. 150 κουβερτούρα. Και 100 ταχύνι υφιστικό πούντρο, ό,τι σας αρέσει. Το τέλος αυτού που θα δείτε είναι φανταστικό, θα γίνεται σε 0 χρόνο. Και ο brownies μου είναι εκεί, περιμένει. Οπότε περιμένω 10 δευτερόλεπτα, εδώ. Πήρα πολύ μεγάλο μπολ τώρα. Τώρα είπα. Έγινα παιδάκι, μικλούλι. Και άρχισα να μιλάω έτσι παλάξενα. Λοιπόν, και θέλω 100 γραμμάρια ταχύνι, οπότε είναι δύο καλές κουταλιές εδώ. Μία. Δύο. Ή ταχύνι ή φυσικό βούτυρο, βάλτε ό,τι σας αρέσει και τα δύο δουλεύουν στη συνταγή μια χαρά. Και πάει πάλι πίσω στη φωτιά, πάνω, εδώ. Οπότε ξανανοίγω τη φωτιά, τσάμπα την έκλεισα. Ή, α το πήγα πολύ, ή το βάζετε στα microwave. Γιατί και το microwave δουλεύει πάρα πολύ καλά. Θα πλύνω λίγο τη μαρίς μου γιατί χρειάζομαι για να κατέψω εδώ. Συγγνώμη. Βουάλα, σε Λουί, σον σε ζον, ο ζον του ή πλούτς. Και μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε με καθαρή μαρίς και ανακατεύουμε, εδώ. Ανακατεύω το ταχύνι μαζί με τη σοκολάτα μέχρι να λιώσουνε, εδώ. Και η ζωή είναι καλή. Αυτά που λέτε. Γελάω μόνη μου λέει. Και εγώ γελάω, γιατί η ζωή είναι καλή. Λοιπόν, ξαναλέω ότι brownie μπορεί να τα αφήσετε σε αυτό το σημείο όσο έχει, να το κόψετε σε κομμάτια και να το σερβίρετε. Είναι πεντανόστιμο, έχει ελαφριά γεύση πορτοκαλιού, έχει τη γεύση από το ταχύνι ή το φυσικό βούτυρο, ό,τι βάλετε. Η σοκολάτα είναι πολύ διακριτική, άλλωστε το τέλος σοκολατίζει, σου αφήνει αυτή την υπέροχη γεύση στο στόμα. Αλλά αν θέλετε να το δείτε, να το πάτε ένα βήμα παραπάνω, μπορείτε να κάνετε και μία γκανάζ. Και η γκανάζ που θα κάνουμε είναι πανεύκολη. Ουσιαστικά έχουμε βάλει μέσα τη σοκολάτα μας μαζί με το ταχύνι, εδώ να λιώσουνε. Τέλεια. Μισό λεπτάκι, θα πάρει λίγο ακόμα γιατί έζησε το μάτι μου έξυπνος. Και θα μπορούσατε να το έχετε βάλει και στο microwave. Και τώρα δεν θέλω να περάσω το επόμενο βήμα γιατί έχω και το έτοιμο με σοκολάτα από πάνω. Απλά δεν μπορώ να κάνω skip όλο το βήμα. Λοιπόν, ταχύνι με σοκολάτα γίνεται το έτοιμο μείγμα, ταχύνι με σοκολάτα. Δεν νομίζω, γιατί εκείνο έχει αρκετούς σταθεροποιητές μέσα και μπορεί να μπορεί και να γίνει. Αλλά θα βάλετε περισσότερη ποσότητα. Γιατί έχουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, οπότε άμα βάλετε ταχύνι με μέλι ή ταχύνι με κακάο, εκείνα έχουν ζάχαρη μέσα, οπότε πρέπει να αφαιρέσετε τουλάχιστον 50-60 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και να βάλετε 50-60 γραμμάρια περισσότερο μείγμα ταχύνι μέλι ή μείγμα ταχύνι κακάο. Αλλά η συνταγή για να φτιάξετε το δικό σας ταχύνι με μέλι είναι πανεύκολη, έτσι, το ξέρετε. Το ξέρετε μόνοι σας.
Παίρνει ταχύνη, βάζει το μέλι και ανακατεύεται και γίνεται ταχύνη με μέλι. Και γίνεται 100% ταχύνη με μέλι, γιατί κάποιες μάρκες έχουν όντως ταχύνη με μέλι, ταχύνη με μέλι, και κάποιες μάρκες έχουν ταχύνη με λίγο μέλι και ζάχαρη και σπορέλο. Οπότε προσέξτε τι αγοράζετε. Άμα δεν θες χυμό πορτοκάλι, βάζετε νεράκι. Οτιδήποτε σε υγρό μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε το πορτοκάλι με νεράκι ή ακόμα και ρόφημα σόγιας ή αμυγδάλου σε περίπτωση που έχετε. Μας κάνει και αυτό μια χαρά. Την κανάς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στα τσουρέκια και επικάλυψη. Εννοείται πως μπορείτε. 100%. Τι γίνεται, θα ζεσταθείς? Θα σε παρακαλώ για πολύ ώρα να ζεσταθείς. Εδώ, μπράβο, ευχαριστώ. Λίγο ακόμα θέλει, παιδιά, να λιώσει. Συγγνώμη, την πάτησα. Γιατί δεν είχα σκοπό να σας κάνω πάνω την κανάς. Είχα σκοπό να σας βγει έτσι όπως είναι. Αλλά τελικά είπα ότι σας αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάτε πάρα πολύ. Οπότε, γιατί να μην δείξουμε την αγάπη μας και να κάνουμε και μία κανάς. Άκη, θα κάνω το milkshake σου. Το milkshake, όχι αυτή τη βδομάδα, είναι μεγάλη βδομάδα. Να το αφήσουμε να το κάνουμε από την άλλη βδομάδα. Δεν έχει γεύση από ταχύνη, αγάπη μου. Σε περίπτωση που δεν τρώτε ταχύνη και έχετε ταχύνη στο ράφι σας, είναι μια καλή έτσι, ευκαιρία να το αξιοποιήσετε. Γιατί το συγκεκριμένο brownie δεν έχει καθόλου γεύση ταχύνη. Αυτό που ουσιαστικά βγάζει πάρα πολύ έντονη γεύση είναι η γεύση πορτοκαλιού. Οπότε μας αρέσει. Ταχύνη ολικής άλυσης μπορώ να βάλω. Μπορείτε να βάλετε ταχύνη ολικής άλυσης, αν και είναι πολύ χαρακτηριστικό στο άρωμα και στη γεύση. Μπορούμε να βάλουμε και ταχύνη ολικής άλυσης. Λοιπόν, έχει γιώσει αυτό. Λίγο ακόμα, παιδιά, λίγο ακόμα. Μισό λεπτό έρχομαι. Λοιπόν, έτοιμο είναι. Έχει γιώσει το φυσικό βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα και τώρα έχετε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι, έτσι όπως είναι αυτή η υπέροχη λιωμένη σοκολάτα, να τη ρίξετε από πάνω και να την αφήσετε να κάνει πεκάλυψη, αλλά θα γίνει λίγο πιο έντονη σε υφή, ή μπορείτε να αραιώσετε με λίγο ρόφημα σόγιας ή ρόφημα αμυγδάλου σε περίπτωση που έχετε σπίτι. Απλά θα το κάνουμε σιγά σιγά, θα προσθέσουμε μέσα. Γιατί άμα θα προσθέσουμε, υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε γρήγορα, υπάρχει περίπτωση να μας κόψει. Αλλά αν μας κόψει, το ξαβάζουμε στη φωτιά, να το ζεστάνουμε και θα ξαναδέσει. Οπότε βάζω όλο το ρόφημα σόγιας και βλέπω. Σε περίπτωση που μας κόψει, άμα είναι παγωμένο το ρόφημα σόγιας, τι πρέπει να κάνουμε, φίλε μου, εσύ που βλέπεις την εκπομπή εδώ πέρα. Μπράβο, ξαναβάζουμε πίσω στη φωτιά. Εδώ. Και άμα βάλουμε πίσω στη φωτιά και ζεστάνουμε ελάχιστα, κατευθείαν επειδή τώρα ήταν παγωμένο το μείγμα, ουσιαστικά έκανε γρουμπαλάκια στη σοκολάτα, το βλέπετε. Τι κάνω, βάζω πίσω στη φωτιά εδώ. Συνεχίζω το ανακάτεμα και μόλις συνεχίσω το ανακάτεμα κατευθείαν το μείγμα μου θα δέσει. Ξαναλέω ότι υπάρχει και εύκολος τρόπος που ουσιαστικά βάζετε όλα τελικά σε ένα μπολ, τα πετάτε μέσα στα μικροκύματα 1-1,5 λεπτάκι και η κανάς είναι έτοιμη. Απλά ανακατεύετε και έχουν γίνει όλα έτοιμα. Τώρα εδώ πέρα με το Ben Marie είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά επειδή μου έχετε πει όλοι ότι δεν έχετε στο φούρνο microwave, γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή τη διαδικασία για να μπορέσετε κι εσείς να την κάνετε. Λοιπόν, όπως βλέπω και εγώ, όπως και δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα δείτε να σας πάω πιο κοντά. Εκεί πέρα που το μείγμα μας φαίνονταν κομμένο, το βλέπετε. Με το που έβαλα ξανά πάνω στη ζέστη, έγινε η γαλακτοματοποίηση και ουσιαστικά έδεσε το ρόφημα σόγιας με τα υπόλοιπα μας υλικά και κάναμε μια πιο αραιή κανάς. Εντάξει, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κανάζα όπως ήταν πριν, που ήταν πιο σφιχτή, θα γινόταν σαν σοκολάτα περισσότερο. Και τώρα που ρίξαμε το ρόφημα σόγιας έγινε μια ωραία ωραία κανάζα. Οπότε πάμε να περιχύσουμε πάνω από το brownies μας. Πάνω από το brownie μας. Δεν υπάρχει πληθυντικό στις ξένες λέξεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε πάει από πάνω η κανάζα εδώ. Αυτοί είμαστε. Νομίζω πως έχουμε κάνει δουλίτσα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σημείο πρέπει να αφήσετε λίγο να κρυώσει, να σταθεροποιηθεί η κανάς. Δεν θα πάρει παραπάνω από ένα 20 λεπτάκι, ειδικά να βγάλετε στο μπαλκόνι, σε ένα δεκάλεπτο είναι έτοιμο. Λοιπόν, απλό να πάει παντού. Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα στάδιο από το επόμενο στάδιο. Οπότε θα σας δείξω πώς θα είναι. Τώρα εδώ πάνω, σερβίρετε με ό,τι ξηροκαρπό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε, εγώ βάζω φιστίκια, γιατί ή φιστικό βούτυρο ή ταχύνη θα βάλουμε στη συνταγή. Οπότε άμα θα βάλετε φιστικό βούτυρο, θα βάλετε φιστίκια. Άμα θα βάλετε ταχύνη, τι θα βάλετε? Σουσάμι. Εδώ είμαστε. Και τα δύο είναι καταπληκτικά. Ό,τι θέλετε ακολουθείτε, το brownie σας είναι έτοιμο και πάω να σας φέρω το έτοιμο για να δείτε ακριβώς πώς είναι. Εδώ είμαστε.
Θανατερό, έτσι. Κοιτάξτε. Ωλαλα. Το απόλυτο brownie, μόλις σε ένα μπολ, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Δεν χρειάζεται να έχετε ξανακάνει στη ζωή σας ποτέ ξανά γλυκό. Είναι πεντανόστιμο, δεν υπάρχει. Είναι νηστίσιμο. Για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί και superfood, εφόσον προσέξουν πάρα πολύ τη ζάχαρη που θα βάλουν. Επειδή θα με ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε ζάχαρη και να βάλετε μαύρη ζάχαρη, μπορείτε. Οπότε θα σου βγάλω ένα κομμάτι να σας δείξω πώς είναι. Εδώ θα βγάλω τη γωνία, γιατί η γωνία πάντα είναι η αδικημένη, αυτή που δεν τρώει κανείς. Οπότε να πάρω ένα παιδάκι. Εδώ είμαστε. Κατάκι. Μπράουνι. Και θέλω να σας δείξω πόσο τέλειο έχει γίνει εσωτερικά. Έχει μαστιχώσει, έχει γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Είναι πεντανόστιμο, είναι θρεπτικότατο. Δεν έχουμε βάλει καθόλου αυγά, γαλακτοκομικά και βούτυρο. Και από γεύση. Επειδή ξέρω ότι θα το φτιάξετε. Δηλαδή, ξέρω ότι θα το κάνετε 100%. Όταν δοκιμάσετε θα πείτε, κοίτα να δεις τον άτομο, πάλι δίκιο είχε. Μοναδικό. Καταπληκτικό. Η συνταγή είναι αναλυτικά στο live από κάτω. Πω Παναγία μου, το πάω όλο. Και στο Instagram θα κάνουμε Insta story για να δείτε τη συνταγή κανονικά. Καλή επιτυχία να το φτιάξετε. Να εμβάσετε post, να γίνει χαμός. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε το πρωί, θα κάνουμε μιλόπιτα.